Πάμε σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ιωάννα TV. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα στην κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ το ίδιο. Λοιπόν, κυρία Τζούφη, αν κάνατε ένα πρώτο σχόλιο για τη νέα κυβέρνηση, για το νέο κυβερνητικό σχήμα, τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι είναι μια κυβέρνηση μάχης, η οποία ουσιαστικά πρέπει να λύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και νομίζω αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, τα φλέγοντα ζητήματα, που το πρώτο είναι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης με γοργά βήματα, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις δεσμεύσεις που ήδη υπάρχουν από το Μάιο για να ληφθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους και να προχωρήσουμε στη συνέχεια στα ζητήματα της ένταξής μας στην ποσοτική χαλάρωση και της συζήτησης του γενικότερου θέματος του χρέους, που δεν είναι ελληνικό ζήτημα, είναι αποδεκτό ότι είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και στο οποίο έχουμε περισσότερους συμμάχους από ό,τι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βεβαίως, σήμερα άκουγα τις δηλώσεις εκεί στο Eurogroup, πάλι του Σόιπλε, ο οποίος παραπέμπει το θέμα στις γερμανικές καλένδες. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι θα υπάρξει ήδη από σήμερα συζήτηση ότι πρέπει να τηρηθούν τα συμπεφωνημένα και από την άλλη μεριά. Αλλιώς όμως έχει καταλάβει τα συμφωνηθέντα ο Σόιμπλε. Εντάξει, πάντα επέμενε. Έχουμε πει ότι αυτή είναι η μία άποψη, αλλά δεν είναι πλέον η πλειοψηφική άποψη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν τη διαδικασία υπάρχει και το θέμα της συμμετοχής ή όχι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο βάζει επιτάπητο στο ζήτημα της απομείωσης του χρέους. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και ένα θέμα που θα συζητηθεί στην επίσκεψη Ομπάμα, η οποία θα είναι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο και η οποία οπωσδήποτε, πέραν των γενικότερων γεωπολιτικών αλλαγών, οι οποίες συμβαίνουν όπως βλέπετε με ραγδαίο ρυθμό στην περιοχή μας, τα ζητήματα των ενεργειακών, σίγουρα θα συζητηθεί και το θέμα του σχεδιασμού στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Χάρτη και του Ευρωπαϊκού Χρέους. Πολλοί λένε ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση, οι περισσότεροι λένε ότι αυτή είναι μια κυβέρνηση προσαρμοσμένη στους δανειστές. Μια κυβέρνηση που έχει στελέχη που μπορούν να μιλήσουν και να συνεννοηθούν με τους δανειστές, που μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που λένε οι δανειστές. Πώς τα ακούτε αυτά? Εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η κατεύθυνση της κυβέρνησης. Δεν ξέρω είναι να γιατί κλείσει την αξιολόγηση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά με βάση τα συμφωνηθέντα. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της εργασίας, ουσιαστικά έχει αναλάβει μια πολύ νέα γυναίκα, η οποία ήταν η βασική συνεργάτη, η οποία διαπραγματεύτηκε αυτά τα θέματα και στα οποία τοποθετείται ότι εδώ η λύση θα πρέπει να δοθεί με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και μάλιστα σε αυτό έχουν συμφωνήσει και οι κοινωνικοί εταίροι. Άρα δεν πάμε με ατζέντα όπως τη λέτε εσείς μνημονιακή ή εν πάση περιπτώσει ακραία νέα φιλελεύθερη. Εγώ λέω ατζέντα δανειστών. Εσείς λέτε μνημονιακή, μπορεί να είστε πιο κοντά. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τώρα στελέχη κυβερνητικά που μπορούν να συνεννοηθούν καλύτερα με τους δανειστές? Εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση, κύριε Ντόκα. Δεν είναι πιο τεχνοκράτες? Εξάλλου να σας το πω λίγο αλλιώς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί και τις συλλογικές αποφάσεις. Δεν υλοποιεί ο καθένας το ατομικό του όνειρο. Σωστό είναι αυτό και έτσι πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από συλλογικές αποφάσεις που μάλιστα πρόσφατα ψηφίστηκαν σε ένα πολύ πρόσφατο συνέδριο και η κυβέρνηση απολογείται στο σύνολό της και δεν κάνει ο καθένας αυτό που νομίζει. Άρα, σε αυτόν τον σχεδιασμό έχουμε συμφωνήσει ότι στη δεύτερη αξιολόγηση στα εργασιακά θα δοθεί μάχη για την επάνωδο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Δεν είναι μια προσαρμογή δηλαδή. Κατά συνέπεια. Οι νέοι υπουργοί δεν είναι μια προσαρμογή στους δανειστές? Τεχνικά, τεχνικό σχόλιο θέλω. Και επαναλαμβάνω ότι δεν βλέπω κάτι τέτοιο και βλέπετε ότι μέσα υπάρχουν, ας πούμε, και υπουργοί που έχουν συγκρουστεί, ας πούμε, με τους δανειστές, έστω και αν άλλαξαν υπουργεία. Άλλαξαν ένα υπουργεία, τέτοιο παράδειγμα, πήγαν σε πιο ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Πάνος Κουρλέτης, ο οποίος είπε ότι θα επιμείνει στην κατεύθυνση με την οποία είχε συγκρουστεί με τους δανειστές. Δηλαδή, όμως το 17% της ΔΕΗ, ναι, σε άλλο, αλλά παρόλα αυτά είπε ότι θα εξακολουθήσει να επιμείνει σε αυτή τη γραμμή και όταν το πράγμα έρθει στη Βουλή. Δηλαδή, να φύγει το 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ, εκεί που το είχαν εντάξει όλοι οι προηγούμενοι για να απολυθεί, και να μπει στο υπερταμείο, διότι πρέπει να μείνει δημόσιο το κομμάτι το ενεργειακό. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι η σύγκρουση είναι ακόμη μπροστά μας και δεν συμφωνώ με αυτή την εκτίμηση που κάνετε. Και για να πω και το άλλο, αξιολογείται από τους τελευταίους. Ναι, για να πω και το άλλο, λέτε, ας πούμε, ότι είναι μνημονιακή. Τότε γιατί μπήκε υπουργός Οικονομίας ο καθηγητής Παπαδημητρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Εδώ πάμε τώρα, για πάμε λίγο τώρα, για πάμε λίγο τώρα. Ο οποίος έχει μια άλλη τύπου ακαδημαϊκή αυτός προσέγγιση έχει, των αυτός πραγμάτων. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Think Tank, της δεξαμενής σκέψης τέλος πάντων, για να το πούμε στα ελληνικά, του Ινστιτούτου Λεβί. Αυτός ο άνθρωπος είχε το 2013 πει ότι η Ελλάδα θα έπρεπε ίσως καλύτερα να είχε παράλληλο νόμισμα σε εκείνη τη φάση. Τώρα λέει βέβαια ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Είπε το εξής.
ότι στην ακαδημαϊκή μου καριέρα εγώ έκανα πάρα πολλές τέτοιες επεξεργασίες, τι μπορεί να γίνει και αν υπάρχουν άλλοι δρόμοι διαφυγής. Είναι ορθό αυτό που είπε. Ότι ως κυβερνητικό στέλεχος, αυτό που καλούμε να υπηρετήσω είναι την προσέλκυση επενδύσεων, διότι ανήκει, ας πούμε, σε αυτό που ονομάσατε, έχει δυνατότητες, την προσέλκυση επενδύσεων μέσα στο πλαίσιο του ευρώ. Άρα δεν υπάρχει θέμα παράλληλου νομίσματος. Περιμένετε, διότι αυτό σχεδιάζει. Έτσι, η Μάλιστα. ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό θα υπηρετήσω. Από την άλλη μεριά, να σας το πω και αλλιώς, γιατί στη συντεταγμένη τάξη δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άλλου τύπου απόψεις, όχι προσιλοποίηση, αλλά επεξεργασμένες απόψεις για την περίπτωση που πιθανώς. Όμως εδώ έχουμε εφαρμοσμένη πολιτική. Λοιπόν, έχουμε εφαρμοσμένη πολιτική. Εσείς λέτε δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι σχεδιασμοί όχι. εκτός ευρώ. Λέω αυτό ότι μου λέτε θεωρητικά αυτός, θα υπάρξουν όχι. και λέω, άλλοι λοιπόν, σχεδιασμοί. Ότι υπάρχουν αυτός ουσιαστικά στο παρελθόν, με βάση την ακαδημαϊκή του ιδιότητα, είχε κάνει και άλλες επεξεργασίες. Όμως η πολιτική σχεδιάζεται κεντρικά και αυτή Μάλιστα. τη στιγμή είναι δεν υπάρχει εντός θέμα παράλληλου νομίσματος. Δεν μπαίνει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Έτσι, και νομίζω το είπε και ο ίδιος στις δηλώσεις. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο. Είπατε πριν για την 31 ετών Έφη Αχτσιόγλου. Πολύ κριτική δέχτηκε λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια άκουγα κριτική γιατί υπήρχαν υπουργοί πάνω από 60 και 70 ετών. Εντάξει. Τι λέτε λοιπόν για Κοιτάξτε, την Αχτσιόγλου. Νομίζω ότι όλοι θα κριθούν από την δράση τους. Είναι πρόβλημα το πολύ νεαρό της ηλικίας της. Το ότι δεν έχει δουλέψει. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ αυτά δεν θα τα έβλεπα ως μειονεκτήματα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να έχει μία διαδρομή, θα αποδειχθεί στην πράξη πόσο μπορεί να βοηθήσει. Και μάλιστα ουσιαστικά η επιλογή της έγινε διότι ήταν ένας από τους κύριους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαπραγματευτική ομάδα και η οποία είχε δώσει δείγματα γραφής, εξάλλου από την ακαδημαϊκή της εξέλιξη, από ό,τι είδα από το βιογραφικό της, ουσιαστικά έχει ασχοληθεί με το κομμάτι των εργατικών δικαιωμάτων και του εργατικού δικαίου. Άρα είχε και όλη την τεχνογνωσία, αλλά επιπλέον τι είχε. Και μία διαδρομή από νεαρής ηλικίας μέσα στη νεολαία του συνασπισμού. Άρα είχε και τα τεχνοκρατικά προσόντα, αλλά και την πολιτική Μάλιστα. συνειδητότητα που την έκανε να επιλεγεί για αυτή τη θέση. Ένα από τα σημαντικά ζητήματα του ανασχηματισμού ήταν η αποχώρηση του Νίκου Φίλη από το Υπουργείο Παιδείας. Σας εξέπληξε εσάς αυτό, κυρία Τζούφη? Προσωπικά σας εξέπληξε? Περιμένατε να μην αποχωρήσει ο Φίλης από το Υπουργείο Παιδείας? Θα το απαντήσω ανάποδα. Θα ήθελα να μην είχε αποχωρήσει ο Νίκος Φίλης, τον οποίο θεωρώ έναν εξαιρετικά επιτυχημένο υπουργό. Νομίζω ότι αυτό αναγνωρίστηκε και από τον Πρωθυπουργό. Ότι πραγματικά για πρώτη φορά. Απερίφθη με τεπένων όμως. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι όμως ακριβώς έτσι. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς έτσι. Το πω ίδιος. Είπε ο γαλαντόμος καθηγητής που ξαφνικά βάζει χαμηλό βαθμό. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που νομίζω. Νομίζω ότι είναι η συνείδηση. Και ο μέχρι πριν λίγο άριστος μαθητής. Το πω ίδιος. Τον χαρακτήρισε τον Τσίπρα γαλαντόμο καθηγητή που ξαφνικά βάζει χαμηλό βαθμό στον άριστο μαθητή. Λοιπόν, αυτή την κριτική. Είναι δικαίωμά του. Η συνέχιση της πολιτικής στο Υπουργείο Παιδείας θα είναι κατά την προσωπική μου άποψη, επειδή γνωρίζω πολύ καλά και τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, τον σύντροφό μας αυτόν, τον οποίο προέρχεται και αυτός από τα σπλάχνα της Ανανοητικής Αριστεράς. Έχουμε συνεργαστεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και ουσιαστικά ο σχεδιασμός παραμένει έτσι, στην ίδια κατεύθυνση, θέλω να πιστεύω. Βεβαίως εδώ υπήρξε μια πολύ μεγάλη τριβή με την εκκλησία, την οποία περιέγραψε ο Νίκος Φίλης, ότι καθαιρέθηκε μέσα από ένα τηλεοπτικό κανάλι. Και έτσι είναι, εκτελέστηκε ένα συμβόλαιο πολιτικού θανάτου από τον Sky και από την εκπομπή του Ιερώνυμου. Κοιτάξτε, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Φίλη. Συμφωνείτε? Δεν θέλω να τοποθετηθώ και να πω τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα των σχέσεων της Εκκλησίας και της Πολιτείας με έναν πολύ πιο σαφή τρόπο και αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Για διαχωρισμό μιλάτε, κυρία Τζούφη? Για ξεκαθάρισμα αυτό που υπάρχει σε όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι, αυτό νομίζω ότι Άρα πλέον μιλάτε ήρθε για η διαχωρισμό ώρα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα κράτους. Έτσι, να συζητήσουμε στην κατεύθυνση της συνταγματικής αναθεώρησης για αυτόν τον διαχωρισμό, ο οποίος υπάρχει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και που ήρθε η ώρα να τον συζητήσουμε και στην πατρίδα μας με έναν οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο. Μπορεί να γίνει όμως αυτό ρεαλιστικά, γιατί και ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε καρατομήσει τον Αντώνη Τρίτσι τη δεκαετία του 80, τον τάβαλε τότε με την Εκκλησία και τώρα ο Αλέξης Τσίπρας διώχνει, απομακρύνει τον Νίκο Φίλη
ακριβώς λόγω της κόντρας με την Εκκλησία. Ρεαλιστικά μπορεί να γίνει αυτό. Οι πρωθυπουργοί δηλαδή επιλέγουν διαφορετικά, διώχνουν τους υπουργούς τους, που τι λένε οι άνθρωποι στο τέλος-τέλος, λένε κάτι αυτονόητο που εγώ να συμφωνήσω μαζί σας. Διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους στο βάθος ή αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών που ήδη είχαν γίνει περισσότερες και ήδη είχαν συμφωνηθεί εδώ και χρόνια. Όμως εδώ φαίνεται η δύναμη της Εκκλησίας και το πόσο μη ρεαλιστικό είναι να υπάρξει διαχωρισμός. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει ρεαλιστικά? Εντάξτε, εγώ νομίζω ότι μετά από ένα συντεταγμένο διάλογο ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και πάση περιπτώσει, αυτό είναι χρόνια οι επεξεργασίες της αριστεράς και του χώρου μας και συμβολικά πρέπει και να δώσουμε. Και όχι μόνο ένα... της αριστεράς. Και του ευρύτερου, φάσματος. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση δείγματα γραφής, διότι είναι σημαντικά στο συμβολικό επίπεδο για τον κόσμο της αριστεράς που αυτά τα οράματα. Μπορεί νομίζω να γίνει ότι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι εδώ ο Πρωθυπουργός όμως, η κίνηση του Πρωθυπουργού δείχνει ότι δεν μπορεί. Εντάξει, εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει. Έτσι, και με αυτά τα γεγονότα και επ' αφορμής της συνταγματικής αναθεώρησης, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς είδατε αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Παπαχελά? Νομίζω ότι είναι κρίμα, διότι έχουμε μια στροφή της Εκκλησίας προς απόψεις οι οποίες ήταν θαμμένες για πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι είναι μια οπισθοχώρηση σε αυτό που αντιπροσώπευε και στην προηγούμενη φάση ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος. Εδώ λέμε ότι να μην γίνει το τέμενος, κάτι στο οποίο είχε συμφωνήσει και ο μακαριστός Χριστόδουλος. Άρα μιλάμε για παλινδρόμηση σε πράγματα πολύ πίσω, πολύ μακρινά. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα. Καλείται, ας πούμε, να δείξει ένα άλλο πρόσωπο και άρα θα έλεγα ότι ουσιαστικά αυτά τα πράγματα μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω και δικαιολογούνται έτσι, πράγματα που θα ήθελα να τα ξεχάσω και απόψεις οι οποίες προσεγγίζουν τις πιο ακραίες απόψεις της Εκκλησίας όπου έχουν υποθεί τραγικά πράγματα και για τους πρόσφυγες και για τους ξένους που δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιπροσωπεύουν τη Χριστιανική Εκκλησία που ήταν η Εκκλησία της αγάπης και της φροντίδας και του κοινωνικού έργου. Να ξανάρθουμε στην κυβέρνηση. Πολλοί λένε ότι ακριβώς αυτή η προσαρμογή της νέας κυβέρνησης στο σκληρό πλαίσιο, για να τελειώνουμε με αυτά που ζητούν οι δανειστές, γιατί έχει παρατραβήξει αυτό, και η προσπάθεια σύγκλησης του Πρωθυπουργού σε αυτό το, επαναλαμβάνω, αυστηρότατο πλαίσιο των δανειστών, άφησε έξω από την κυβέρνηση και εσάς. Ακούγονταν έντονα το όνομά σας για υπουργοποίηση το προηγούμενο διάστημα. Ευνοούσασταν από τη συγκυρία. Αλλά μην ανταπέξω λόγω αυτής της προσπάθειας σύγκλησης σε αυτή τη φάση με τους δανειστές, λόγω της αξιολόγησης. Εσείς το εκτιμάτε έτσι, δεν ξέρω γιατί οι δημοσιογράφοι αγαπούν πάρα πολύ. Πώς το ακούτε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό. Δεν το είχατε ακούσει? Όχι, καθόλου. Μάλιστα. Έτσι, καθόλου. Δεν μου λέτε αλήθεια. Αλήθεια σας λέω. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν σκέψεις που δεν ξέρω γιατί υπήρχαν στο μυαλό διαφόρων ανθρώπων. Εγώ μάλιστα σε τέτοιες απόψεις, γιατί κάποιες από αυτές αναρτήθηκαν και στα social media, τοποθετήθηκα ότι στη θέση στην οποία είμαι έχω πάρα πολλά πράγματα να κάνω, τα οποία πολύ δύσκολα διαχειρίζομαι και τα οποία προσπαθώ να φέρω σε πέρας. Άρα και που θεωρώ επιπλέον ναι. ότι οι υπουργικές θέσεις είναι ακάνθινα στεφάνια σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες. Μάλιστα. Και νομίζω ότι εκεί οι συνάδελφοί μου δίνουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη. Από τη μια μεριά να βρισκόμαστε σε ένα μνημονιακό πλαίσιο από το οποίο προσπαθούμε μέσα από μια πολύ δύσκολη διοικηστίδα να βγούμε για να δώσουμε δείγματα γραφής και από την άλλη να βρούμε εκείνες τις ρογμές για να κρατήσουμε όρθια τις βασικές δομές του κοινωνικού κράτους, κάποιες από τις οποίες έχω υπηρετήσει επί πολλά χρόνια από τον ιατρικό μου ρόλο και από το ρόλο μου στο Πανεπιστήμιο. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι έχω και ρόλο και θέση. Ωραία. Και δεν με απασχόλησε ποτέ το τελευταίο διάστημα. Το σημαντικό, κυρία Τζούφη, είναι αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να δώσει αποτελέσματα περισσότερα από το προηγούμενο σχήμα. Εκτιμάτε ότι μπορούν να έρθουν αποτελέσματα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο? Ο ωφέλιμος πολιτικός χρόνος, το λέμε, το ξαναλέμε, μικραίνει. Ως την άνοιξη λένε πολλοί ότι έχετε ωφέλιμο πολιτικό χρόνο. Να μην το συζητήσουμε αυτό, να συζητήσουμε αν μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα από αυτή την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες. Κοιτάξτε, αν δεν το πίστευα αυτό, κύριε Ντόπα, δεν θα έπρεπε να παραμένουμε, δεν θα έπρεπε να παραμένουμε, ας πούμε, σε αυτή τη θέση. Προφανώς πιστεύουμε ότι με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και με πάρα πολλές δυσκολίες μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα. Και είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση μαζί σας, ότι αυτή η κυβέρνηση, ιδιαίτερα στα ζητήματα της προάσπισης του κοινωνικού κράτους, έχει κάνει σημαντικά βήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 2.500 ανασφάλιστοι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες, έχουν πρόσβαση στο φάρμακο και το 1/3 αυτών
δωρεάν φάρμακο. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό δεν γίνεται καθόλου εύκολα, διότι πρέπει να εξευρεθούν εκείνα τα κονδύλια και εκείνοι οι πόροι, να ενισχυθεί αυτό το σύστημα και με χρήματα, δηλαδή να είναι πιο αυξημένοι οι προϋπολογισμοί, αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό. Και λέω εδώ, διότι έχουμε και ένα ανθρώπινο δυναμικό που μετά από τόσα χρόνια έχει κουραστεί πάρα πολύ να υπηρετεί κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Στα ζητήματα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν όμως νομοσχέδια που καλούνται να λύσουν μία σειρά ζητήματα. Μπορούν να υπάρξουν και άλλα, γιατί χρειάζονται πολλά. Νομίζω, κύριε Ντόκα, ότι πρέπει και οφείλουν να υπάρξουν και άλλα δείγματα γραφής σε αυτήν την κατεύθυνση. Και μάλιστα γι' αυτό, και επειδή το αντιλαμβάνεται και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε ως υπεύθυνος υπουργός ο Αλέκος ο Φλαμπουράρης, ακριβώς για να μπορεί να υπάρχει μια άμεση προσβασιμότητα στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Θα το δούμε. Λοιπόν, Χίλαρη Κλίντον ή Ντόναλντ Τραμπ. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το μεγάλο δίλημα που αντιμετωπίζει έτσι η μεγάλη πλειοψηφία του Αμερικάνικου λαού. Γι' αυτό και σε ένα πολύ σημαντικό της κομμάτι απέχει. Δεν έχει πείσει κανείς ότι είναι κοντά στις ανάγκες του Αμερικάνικου λαού. Έχουν ένα βαθύ σύστημα που κυβερνά τις ΗΠΑ. Λοιπόν, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη απάντηση. Θα πω όμως ότι υπήρξε και μια αισιόδοξη νότα ότι για πρώτη φορά έφτασε τόσο πολύ κοντά στο να υπάρξει επικεφαλής των Δημοκρατικών ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τα αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, που ήταν ο Σάντερς. Μετά την αποχώρηση του οποίου υπήρξε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση σε ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου. Εδώ όμως μιλάμε για αυτούς οι οποίοι κυριαρχούν πάνω στα παγκόσμια πράγματα. Μπαίνετε στη λογική να επιλέξετε το λιγότερο κακό ή τον καλύτερο. Νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου κινείται με αυτή την κατεύθυνση. Ευτυχώς δεν είμαι Αμερικανός πολίτης, ώστε να χρειαστεί να επιλέξω σε αυτήν την κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα πάει με το μικρότερο κακό. Ποιο είναι το λιγότερο κακό? Οι περισσότεροι νομίζω ότι πιστεύουν ότι θα είναι μια επανάληψη της ηγεσίας των Δημοκρατικών και κυρίως η μεγάλη ανησυχία, γιατί με ρωτήσατε πριν. Είναι οι εξαγγελίες του Τραμπ ότι θα κατεδαφίσει παντελώς αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, δηλαδή είπε ότι θα πάρει πίσω το πρόγραμμα του Obamacare, δηλαδή αυτή την προσπάθεια που έκανε, αλλά δεν τα κατάφερε ο Ομπάμα, επειδή κατέρευσε το δημόσιο σύστημα υγείας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, ώστε εκατομμύρια άνθρωποι να βρίσκονται στο δρόμο χωρίς περίθαλψη και στα συσίτια. Άρα λοιπόν υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στις ΗΠΑ, που από την άλλη μεριά είναι και η παντοκράτηρα δύναμη και η οποία έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη γειτονιά μας, σε όλα αυτά τα φοβερά γεωπολιτικά παιχνίδια που εξελίσσονται και άρα μας ενδιαφέρει. Περιμένουμε τίποτα από την επίσκεψη Ομπάμα? Νομίζω ότι περιμένουμε πράγματα από την επίσκεψη Ομπάμα. Το είπα και εισαγωγικά. Βεβαίως μπορεί να είναι θυμοτυπικού χαρακτήρα, γιατί είναι στο τέλος της θητείας του. Παρ' όλα αυτά όμως, ένας Αμερικάνος πρόεδρος που έρχεται στην Ελλάδα, σίγουρα θα υπάρξει συζήτηση για την γεωπολιτική ισορροπία. Είμαστε η τελευταία σταθερή χώρα σε ένα τρίγωνο αστάθειας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς θα υπάρχει συζήτηση για τους ενεργειακούς δρόμους, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενώσουν τους λαούς και όχι για να αποτελέσουν αιτία πολέμων. Και σίγουρα έχει ειδικό βάρος η πίεση που θα μπορεί να ασκήσει στο επίπεδο του ευρωπαϊκού και για τα ζητήματα της διαχείρισης του ελληνικού χρέους αλλά και των ευρωπαϊκών χρεών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Και εγώ το ίδιο.